Καλωσορίζουμε την πρόεδρο και τα μέλη του συλλόγου Άλμας Ζωής Θεσσαλονίκης. Ξέρουμε ότι ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που σε χτυπά την πόρτα αναπάντητα. Ο πόνος μεγάλος, ο φόβος μεγαλύτερος και ο καθένας τον αντιμετωπίζει με τον δικό του τρόπο. Η λέσχη γυναικών σχιάτιστας έχει άριχτους δεσμούς με το Άλμα Ζωής από το 2010. Τα μέλη του Άλματος Ζωής άπλωσαν φτερούγες για όλες τις συμπολίτησές μας όταν χρειάστηκαν βοήθεια και τις ευχαριστούμε από καρδιάς. Τα βραβεία αυτά που βλέπετε εδώ επάνω δόθηκαν στη λέσχη γυναικών σχιάτιστας επειδή ήμασταν συνοδοιπόροι στα ταξίδια τους. Αλλά δεν ανήκουν σε εμάς, ανήκουν σε όλες τις γυναίκες του Δήμου Βοΐου που μας στήριξαν και μας στηρίζουν στον αγώνα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε σήμερα εδώ, που πραγματοποιήσαμε αυτό το ταξίδι, που έχει γίνει θεσμός πλέον για μας. Το χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί συνδυάζουμε και την εκδρομή μας και αυτό που, για το οποίο ιδρυθήκαμε, γιατί λέμε ότι εμείς όλες στο Άλμα Ζωής, που είμαστε οι γυναίκες που έχουμε περάσει τον καρκίνο του μαστού, ιδρυθήκαμε για να στηρίζουμε τη γυναίκα που νοσεί σήμερα. Είμαστε εδώ για αυτήν, όποτε μας χρειαστεί, όπως η ίδια μας χρειαστεί, αν μας χρειαστεί. Είμαστε εδώ για αυτήν με τις εκπαιδευμένες εθελόντριες, με τις επαγγελματίες ψυχικής υγείας που διαθέτει ο Σύλλογος. Και λέω πάντοτε, εκμεταλλευτείτε τα κορίτσια οι οποίες έχουν ειδικευτεί για να στηρίζουν τη γυναίκα που νοσεί, αλλά και την οικογένειά της, γιατί δεν έχει ανάγκη μόνο η γυναίκα που νοσεί, έχει και η οικογένειά της, αυτοί δηλαδή που τη στηρίζουν, χρειάζονται και αυτή η στήριξη και ο επαγγελματίας μπορεί να τις βοηθήσει. Λέω ότι ο κορονοϊός έκανε ένα καλό, μέσα σε παρένθεση το καλό. Το ότι μας έδειξε αυτό το διαδικτυακό τρόπο που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες που δεν μπορούν να είναι στη Θεσσαλονίκη να στηριχτούν διαδικτυακά μέσα από το Zoom, μέσα με όλους αυτούς τους τρόπους που μας δίδεξε η καινούργια τεχνολογία, μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε και να στηριχτούμε και να δεχτούμε όλη αυτή τη στήριξη που έχουμε ανάγκη. Τώρα αν η Λένα, μας, γιατί να σας πω μόνο τα πιο σημαντικά και μέσα σε λίγα λεπτά να σας λύσω, χωρίς να σας κουράσω θέλω να πιστεύω, αρκετές από τις απορίες σας. Όπως είπα ακριβώς και η πρόεδρος πριν από λίγα λεπτά, ο καρκίνος του μαστού είναι πάρα πολύ συχνός. Τα διεθνή στατιστικά μιλάνε για 1 στις 8 γυναίκες. Πλέον τίνει να είναι 1 στις 7. Να ξέρετε, έχει αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Οι αιτίες είναι πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Είναι το συχνότερο νεόπλασμα στις γυναίκες, κακοήθηση, ωστόσο όχι το πιο θανατηφόρο και αυτό χάρη στη συστηματική προσπάθεια και των οργανώσεων όπως το Άλματος Ζωής και όλων των συναδέρφων και γενικά της ευαισθητοποίησης του κόσμου. Πρέπει να πούμε ότι ακόμα δεν έχουμε πάρει τα δεδομένα με όλες αυτές τις μαστογραφίες δωρεάν από τη Φόφη Γεννηματά. Πραγματικά όμως χάρη σε αυτές τις δωρεάν μαστογραφίες σώθηκαν πάρα πολλές γυναίκες. Πρέπει να σας πω, όταν άρχισα να συνεργάζομαι με το Άλμα Ζωής πριν χρόνια και κάναμε τις πρώτες εξορμήσεις, θυμάμαι είχα πάει στα Σέρβια, να σας πω και κάποιες ιστορίες, γιατί ξέρω ότι πάντα αρέσουν ιστορίες. Είχε έρθει μια γυναίκα με ένα ψηλαφυτό μόρφωμα στο μαστό, γύρω στα 45 από ό,τι θυμάμαι, και λέει, γιατί λέω δεν κάνεις μια μαστογραφία, λέει δεν έχω τα χρήματα. Αυτό βέβαια είναι ένας αστείος λόγος. Δηλαδή, είναι αστείος λόγος το να μην έχεις αυτά τα 5 ευρώ να κάνεις μια μαστογραφία. Πρέπει όλες οι γυναίκες να είναι ευαισθητοποιημένες. Βέβαια, η πραγματική αιτία είναι αυτό
ή η πραγματική αιτία είναι η άρνηση. Γιατί, όπως γνωρίζετε, πάντοτε οι γυναίκες οι οποίες πιάνουν ένα ψηλοφυτό μόρφωμα, μέσα στο μυαλό τους, επειδή περισσότερες το έχετε ζήσει κιόλας, λένε όχι, αποκλείεται να έρθει σε μένα. Δεν υπάρχει όχι, αποκλείεται. Ο σκοπός και ο στόχος είναι το όσο το δυνατόν γρηγορότερα να τα αντιμετωπίσουμε. Τα νεότερα δεδομένα του 2023 είναι ιδιαίτερα επιθετικά όσον αφορά την πρόληψη. Η πρόληψη δηλαδή δεν θέλουμε καν να φτάσουμε στην ψηλάφιση. Το τονίζω αυτό, δεν έχω μιλήσει ποτέ για τα πολύ νέα δεδομένα του 23, λέει έφτασε στην ψηλάφιση, ήδη μπορεί να έχει περάσει και το πρώτο στάδιο. Ο σκοπός είναι να πάμε σε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Γνωρίζετε όλοι σας ότι όσο μεγαλώνει η ηλικία, εκτοξεύεται ο καρκίνος του μαστού. Και σε μία ηλικία γύρω στα 20 είναι περίπου 1 στα 2.000, αλλά βλέπετε πόσο αυξάνει μετά τα 40, ειδικά στην ηλικία των 70. Πολλές γυναίκες λένε, εντάξει, έφτασε στην ηλικία του 70, σταματάμε το PAP test, όπως μας λέει ο γυναικολόγος, γιατί κάπου εκεί είναι τα πρωτόκολλα. Ισχύει το ίδιο και με τη μαστογραφία, όχι βέβαια. Μαστογραφία μπορείς να κάνεις μέχρι και τα 80 και τα 90, αν είσαι υγιής εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, δυστυχώς είμαστε πολύ πίσω όσον αφορά την πρόληψη. Και στα πρώιμα στάδια στην Ελλάδα, ακόμα και τώρα, ισχύει το 10%. Και πάλι επαναλαμβάνουμε, αυτό το πρόγραμμα της Φόβης Γεννηματά, αυτό έχει βελτιωθεί. Αλλά δεν υπάρχουν ακόμα τα δεδομένα. Ενδεχομένως, γύρω στους 10.000 ευρήματα υπάρχουν. Ναι, στο παρόν, ναι, αλλά δεν έχουν αναλυθεί συστηματικά. Μικρός αριθμός έχει ανταποκριθεί, ενώ είναι τελείως δωρεάν, έχει έρθει 3 SMS, έχουν τη δυνατότητα του έτους και δυστυχώς ακόμη πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη έτσι, καμπάνια για να πιστούν οι γυναίκες να πάνε κάτι. Υπάρχει αυτή η άρνηση. Η άρνηση. Θυμάμαι ήταν μια κοπέλα 42 ετών, όταν είχαμε κάνει πάλι μια δράση με το Θεαγένειο στο Αμίνδιο, που ήρθε με ένα μωρό, να ήταν 3 χρονών, ίσα περπατούσε. Και την ψηλαφώ και βλέπω ένα τεράστιο όγκο στο μαστό. Δεν μπορούσε να το παραδεχτεί. Πίστευε ότι δεν είναι τίποτα. Και επέμενε και επέμενε ότι δεν είναι τίποτα και κάνω τεράστιες προσπάθειες στο άλμα ζωής και παρακαλούσε και από τη Θεσσαλονίκη και παρακαλούσε να χειρουργηθεί και δωρεάν και όλα αυτά και παρόλα αυτά δεν πήγε, μετά από 6 μήνες κατέληξε. 42 ετών. Το θυμάμαι, είναι μερικά τραγικά περιστατικά, αλλά οφείλουμε να τα συζητάμε. Γενικώς όμως, όσον αφορά τον τομέα της πρόληψης, πάμε πάρα πολύ καλά. Και η ευαισθητοποίηση των γυναικών είναι όλο και μεγαλύτερη. Πριν μερικά χρόνια, το 2017-18, ξέρετε πόσες γυναίκες κάνανε μαστογραφία? Πόσες γυναίκες πιστεύετε ότι κάνανε μαστογραφία? Πόσο πιστεύεις ότι κάνανε? Πρόεδρε, πόσο πιστεύεις ότι κάνανε μαστογραφία? Το 2018, με τα στατιστικά που ξέρεις, των γυναικών. Όπως και PAP test, είναι το ίδιο. Και το PAP. Εγώ νομίζω ότι το test PAP είναι πολύ περισσότερο. Όχι, είναι το ίδιο. Όχι. Είναι το ίδιο. Έχω την ομιλία για το test PAP, αλλά θέλετε να σας δείξω. Είναι 20%. 20%. Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Στην Ευρώπη πάνω από 60% βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Στην Ευρώπη και στην Αμερική και στον Καναδά σου έρχεται μήνυμα και σου λέει, κυρία Παπαδοπούλου, τάδε του μηνός έχεις μαστογραφία. Τώρα, άμα δεν θες να πας εσύ, δικαίωμά σου, αλλά στην παρέχει το κράτος. Αυτό με την Φόφη Γεννηματά είναι η πρώτη φορά τώρα που φέτος που έρχεται το μήνυμα για να πάνε οι γυναίκες. Λοιπόν, οι παράγοντες κινδύνου είναι πάρα πολλοί. Αναφέρω ενδεικτικά μερικούς, αλλά είναι πάρα πολλοί. Πάρα πολλοί. Σίγουρα είναι το ηλικιακό. Σίγουρα. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι οι γυναίκες 35 και 30 χρονών δεν τις αφορά ο καρκίνος του μαστού. Δυστυχώς παρατηρούμε μία πτώση όσον αφορά την ηλικία στις γυναίκες του καρκίνου του μαστού. Και εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ναι, δεν ξέρουμε ότι όλες οι γυναίκες κάνουν από τα 40, ξεκινάνε τη μαστογραφία ή τη μαστογραφία αναφοράς από τα 35. Τι γίνεται όμως στις γυναίκες που είναι κάτω από 35? Στις γυναίκες που είναι κάτω από 35 δεν πρέπει να γίνεται μαστογραφία.
Γιατί ο μαστός των γυναικών αυτών είναι πάρα πολύ πυκνός και δεν είναι διαγνωστικός, αλλά και δέχεται μεγάλα ποσά ακτινοβολίας τζάμπα. Και δεν είναι διαγνωστικός. Οπότε δεν κάνουμε σε γυναίκες κατά την ηλικία των 35 μαστογραφία, κάνουμε όμως υπέρηχο. Και αν ο υπέρηχος μας δείξει κάτι, τότε ναι, θα κάνουμε μαστογραφία. Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι πριν μερικά χρόνια η μαγνητική τομογραφία δεν την χρησιμοποιούσαν τόσο πολύ οι μαστολόγοι. Τα τελευταία χρόνια έχει μπει μέσα στο πρωτόκολλο. Και με το που βλέπουμε κάποιο μόρφωμα, αμέσως στέλνουμε να κάνει μαγνητική για να μας το επιβεβαιώσει. Και τώρα στο ερώτημα που πιστεύω πολλές από εσάς πέρασε από το μυαλό τους, ειδικά σε περίπτωση που βρήκαν ένα μόρφωμα στο μαστό, γιατί να μην κάνουμε μαγνητική τομογραφία σαν προληπτικό έλεγχο? Ο λόγος είναι ότι η μαγνητική τομογραφία, αν δεν υπάρχει μόρφωμα, δεν είναι αποτελεσματική μέθοδο, αλλά είναι εξαιρετικά αποτελεσματική όταν υπάρχει μόρφωμα στο μαστό. Να το θυμάστε αυτό. Και φυσικά το τεράστιο κόστος, γιατί όταν όλες τις γυναίκες, 5 εκατομμύρια γυναίκες κάνουν μαγνητική, είναι πολύ μεγάλο κόστος. Και όχι τόσο αποτελεσματικό. Προτιμούμε τη μαστογραφία. Λοιπόν, όσον αφορά την κληρονομικότητα, εδώ θα ήθελα να πω ότι η κληρονομικότητα, γνωρίζετε κάποια κυρία να μου πει πόσο τις εκατό των γυναικών είναι κληρονομικός ο καρκίνος του μαστού? Λιγότερο. 5. Άρα δηλαδή, δεν έχουμε μέσα στο μυαλό μας να πούμε, ξέρεις, είχε η μητέρα μου, άρα θα έχω και εγώ. Τα περισσότερα είναι νέα περιστατικά στον καρκίνο του μαστού, να το ξέρετε. Όσον αφορά τα γονίδια, θα μιλήσω παρακάτω για τα γονίδια. Όταν πρωτανακαλύφθηκαν τα γονίδια με την περίφημη ιστορία με την Αντζελίνα Ζολή που έκανε αμφωτερόπλευρη μαστεκτομή το 2013, τότε είχε γίνει ένας μεγάλος σάλος με τα γονίδια. Και τρέξανε ακόμα και μαμάδες που είχαν, ας πούμε, νέες γυναίκες στην ηλικία των 45-50 χρονών να κάνουν κοριτσάκια 20 χρονών έλεγχο γονιδιακό, και βγήκε στα κοριτσάκια αυτά θετικό το μπράκα. Τι σημαίνει θετικό το μπράκα? Θετικό το μπράκα σημαίνει, όπως θα το πω και παρακάτω, ότι ναι μεν θα αναπτύξουν, έχουν ένα αυξημένο ποσοστό να αναπτύξουν καρκίνο του μαστού. Σε ποια ηλικία όμως? Δεν το ξέρουμε. Και αν η γυναίκα αυτή, το κοριτσάκι 20 χρονών, εμφανίσει στην ηλικία των 80, λέγοντας όμως ένα παιδί 20 χρονών ότι θα πάθει στην φάση στη διάρκεια της ζωής σου καρκίνου του μαστού, το κατέστρεψες. Παρουσιάστηκαν πάρα πολλές αυτοκτονίες, μεγάλα ποσοστά από κατάθλιψη, και αμέσως τράβηξαν όλα τα ποσοστά αυτά πίσω. Τράβηξαν όλες αυτές τις μελέτες. Και ουσιαστικά αυτό που επικρατεί είναι να κάνουμε το γονιδιακό έλεγχο, που πλέον δεν είναι μόνο τα παράκατα δύο, είναι πάνω από 30 γονίδια πλέον. Είναι ένα πάνελ που στοιχίζει γύρω στα 800 με 1000 ευρώ το πάνελ. Επίσης, πρέπει να το πω για όσους δεν το γνωρίζουν, ότι πλέον τα μπράκα γράφονται, συνταγογραφούνται και στοιχίζουν 80 ευρώ. 79 για την ακριβή. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και αυτή η ιστορία με τα γονίδια θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ναι, μεν είναι σημαντικό, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε σε ένα κοριτσάκι 20 χρονών. Θα το κάνουμε σε μια γυναίκα που είναι 40 ετών, που έχει κάνει τα παιδάκια της και πλέον δεν ενδιαφέρεται για να κάνει άλλα παιδιά. Οπότε εκεί κάνουμε μια φωτερόπλευρη μαστεκτομή, αφαιρούμε και τις οθήκες και η ιστορία με τα γονίδια και του καρκίνου του μαστού τελειώνει σε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, είναι το κάπνισμα, είναι το αλκοόλ, είναι η παχυσαρκία. Εγώ θα σταθώ λίγο στην ορμονική υποκατάσταση. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλος ντόρος και δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα και τώρα. Εγώ έχω αμφιβολίες. Έχω αμφιβολίες με αυτά τα τεράστια ποσοστά εξωσωματικών που γίνονται, που πλέον έχει γίνει χαμός. Δηλαδή σε λίγο δεν θα γεννάει καμία γυναίκα φυσιολογικά. Όλα θα είναι μετά από εξωσωματική. Δηλαδή δεν ξέρω, επειδή είναι και με ευθύρας, είναι εδώ, υπάρχει ένα σκοτάδι. Είναι μεγάλη βιομηχανία και δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα.
Λοιπόν, όπως σας είπα και προηγουμένως για τα BRCA, τα πιο γνωστά από τα γονίδια του καρκίνου του μαστού είναι το BRCA1 και το BRCA2. Το BRCA1, αν είναι θετικό, φτάνει το 87% το ποσοστό για να αναπτύξεις καρκίνο του μαστού. Αλλά σας είπα και πάλι, δεν μπορούμε να κάνουμε ένα κοριτσάκι νεαρής ηλικίας να το βάλουμε σε μια τέτοια διαδικασία. Επιμένω, γιατί πολλές φορές έρχονται στο γιατρό και μου το ρωτάνε οι μανάδες, να τα κάνω, να κάνω την κόρη μου. Όχι, είναι λάθος. Λοιπόν, επίσης ήθελα να σας πω, παρατηρείτε ότι σε ένα ποσοστό 44% σχετίζεται και με τον καρκίνο των οφικών, που είναι ένας εξαιρετικά επιθετικός καρκίνος. Γενικώς ο καρκίνος του μαστού πάει καλά, δόξα τω Θεώ. Η επιβίωση είναι πάρα πολύ μεγάλη, σε πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών. Στον καρκίνο των οφικών όμως τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Δεν είναι όπως είναι με το μαστό. Όχι. Εκεί είναι το τι στάδιο θα το προλάβεις. Αν το προλάβεις στα αρχικά στάδια, και εκεί έχει καλή επιβίωση. Το νοοφικών έχει μια τάση να κάνει διασπορά περί τον αϊκή. Δηλαδή, είναι όπως παίρνεις το ρύζι και το πετάς σε ένα γάμο, πετάγεται το ρύζι παντού, έτσι, και δίνει παντού διασπορές και δεν αντιμετωπίζεται εύκολα. Δεν είναι δηλαδή ένας καρκίνος που αντιμετωπίζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Είναι πιο δύσκολος καρκίνος των νοοφικών. Ναι. 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 Το νοοφικό είναι ο χειρότερος. Ναι. Πολύ. Πολύ. Δυστυχώς ναι. Ναι, αλλά σκεφτείτε ότι ο ένας αφορά του μαστού 1 στις 7, 1 στις 8 γυναίκες και το νοοφικό αφορά 1 στις 56 γυναίκες. Δηλαδή είναι πιο μικρό το ποσοστό. Αλλά δεν έχει καλή πρόβλεψη, δυστυχώς. Ακόμα και φέτος, τώρα, το 2023. Αυτό ενδεικτικά για ιστορικούς λόγους αναφέρεται το πρώτο τεστ που χρησιμοποιήθηκε για την ενίχρηση των BRCA, άλλες εποχές, ενδεικτικά για ιστορικούς λόγους το αναφέρω. Λοιπόν, όπως σας είπα, συνήθως τα γονίδια τα κάνουν όταν έχουν 10 έτη από την ηλικία στην οποία εμφανίστηκε ο καρκίνος στο συγγενικό τους πρόσωπο. Τώρα, δυστυχώς, αν εμφανίστηκε στα 35, εκεί έχουμε πρόβλημα. Είναι δύσκολο. Είναι απόφαση καθαρά του γιατρού, του μαστολόγου, το τι θα σας πει. Γενικώς όμως υπάρχει μια τάση από συναδέλφους να είναι πολύ επιθετική. Και είναι μια παγκόσμια τάση. Και όπως ξέρετε, αν παρακολουθείτε και συνέδρια στο εξωτερικό, είναι πολύ επιθετική στον καρκίνο. Αν σας πω δηλαδή τα πρωτόκολλα που τα τελευταία του 23, που είναι η ελληνική μευτική εταιρεία, αν τα διαβάσετε, θα πείτε γιατί τόσο μεγάλη επιθετικότητα. Δηλαδή, σχεδόν βγάζουν εκτός την αυτοψηλάφιση. Σχεδόν βγάζουν εκτός. Γιατί, όπως σας είπα, η αυτοψηλάφιση σημαίνει ότι ο όγκος ήδη έχει φτάσει σε κάποιο επίπεδο για να το ψηλαφίσεις. Ένας όγκος για να είναι ψηλαφιτός πρέπει να φτάσει στα 7 χιλιοστά. Εμείς το θέλουμε ακόμα πιο νωρίς να το βρούμε. Όχι ότι δεν πάει καλά. Και με 7 και 8 και 1 εκατοστό πάει πάρα πολύ καλά. Οι γυναίκες δεν έχουν κανένα θέμα. Αλλά όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό ακριβώς που σας είπα. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Αν ο καρκίνος του μαστού περιορίζεται στο μαστό, η πενταετή επιβίωση φτάνει σχεδόν το 100%. Και η δεκαετή είναι πάνω από 90%. Είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ποσοστά. Τώρα, δυστυχώς, άμα πούμε σε αυτή τη διαδικασία της άρνησης, το να έχεις έναν όγκο και να λες, όπως το Θεαγένειο, το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, εγώ δεν το έλεγα. Έλεγες, γιατί, κυρία μου, δεν το λέγατε, γιατί? Για να μην στεναχωρήσω τα παιδιά μου. Που είναι μεγάλο λάθος αυτό. Ακόμα και γυναίκες μεγάλης ηλικίας. Τι θα πει να μην στεναχωρήσω τα παιδιά μου? Λοιπόν, τώρα, ποια είναι η θέση που συνήθως εμφανίζεται ο καρκίνος του μαστού? Είναι το άνω έξω κατά τη μόρη, δηλαδή κοντά στη μασχάλη. Σπάνια στα άλλα κατά τη μόρη. Η δεύτερη σε συχνότητα περιοχή είναι η φυλή. Συνήθως την περιοχή αυτή, σε ένα ποσοστό 80% εμφανίζεται σαν ένα ψηλαφυτό μόρφωμα. Το οποίο όμως ψηλαφυτό μόρφωμα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Οι ιδιαιτερότητες είναι ότι
δεν είναι μαλακό, ευπίεστο, σαν ένα μπαλάκι. Φαίνεται σαν να είναι γατζωμένο στο δέρμα. Δηλαδή δεν μετακινείται. Φαίνεται ότι μετακινείται όλο το δέρμα. Δεν είναι δηλαδή, αν το έχεις στα δάχτυλα. Λοιπόν, η δεύτερη μετάσταση σε συχνότητα, κοντά στο 10%, είναι το αιμορραγικό έκρημα από τη φυλή. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υποχρεωτικά το έκρημα από τη φυλή, σας πάω από παρακάτω, το αιματηρό έκρημα από τη φυλή είναι υποχρεωτικά καρκίνος. Να ξέρετε ότι το έκρημα από τη φυλή συνήθως οφείλεται σε έναν όγκο που λέγεται φύλωμα. Το φύλωμα στο 95% είναι καλοήθης. Μόνο στο 5% είναι κακοήθης. Άρα δεν σημαίνει αιμορραγικό έκρημα από τη φυλή υποχρεωτικά καρκίνος. Ωστόσο όμως θα το ψάξουμε, θα το αφαιρέσουμε το φύλωμα, θα το στείλουμε για βιοψία, εννοείται αυτή η διαδικασία. Σπάνια είναι όλες οι άλλες, ίσως στέκομαι λίγο στην ισορροπία της στυλής. Σπάνια είναι όλα τα άλλα συμπτώματα. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν πάντοτε, ακόμα και εν έτη 2023, παρά το γεγονός ότι είμαστε ιδιαίτερα επιθετικοί, σίγουρα ο ρόλος της αυτοεξέτασης είναι πάρα πολύ σημαντικός. Πολύ σημαντικός. Και σίγουρα ένα μεγάλο ποσοστό με την αυτοεξέταση το βρίσκει. Όπως σας είπα, κοντά στο 80%. Λοιπόν, πότε πρέπει να γίνεται? Την 8η με 12η μέρα του κύκλου. Γιατί τότε ο μαστός είναι μαλακός, εντός εισαγωγικών. Όσο πλησιάζουν προς την περίοδο, ο μαστός πρίζεται, πιάνεις όλο γενικώς κουκουτσάκια και λες πεθαίνω. Οπότε αυτή είναι η ιδανική περίοδο στο μήνα. Τώρα αν είσαι στην εμεινόπαυση, συνήθως βάζουμε κάθε πρώτη του μηνός, ξέρω κάθε Σάββατο στο μπάνιο, ας πούμε κάποια ημερομηνία την οποία την ορίζουμε εμείς. Πρέπει επίσης να σας πω ότι ένα 10% των καρκίνων δεν εμφανίζονται στη μαστογραφία. Ακόμα και στα πιο τέλεια μηχανήματα, δυστυχώς υπάρχει ένα ποσοστό που ξεφεύγει. Με τα πιο καινούργια μηχανήματα το ποσοστό αυτό είναι πάρα πολύ μικρό. Ευτυχώς. Και αν βάλουμε και το συνδυασμό μαστογραφίας με υπέρηχο, τότε σχεδόν δεν ξεφεύγει τίποτα. Γι' αυτό και πολλοί συνάδελφοι μου επιμένουν να τα κάνουμε και τα δύο, και μαστογραφία και υπέρηχο. Επίσης, θα πρέπει να τονίσουμε ότι άλλο η μαστογραφία, άλλο η υπέρηχος. Σαν βασικό όπλο ενάντια στον καρκίνο του μαστού, χρησιμοποιούμε τη μαστογραφία και όχι τον υπέρηχο. Γι' αυτό πάντοτε μεταξύ των δύο επιλέγουμε τη μαστογραφία. Τώρα, τι θα δούμε όμως πάνω στο μαστό? Στο μαστό θα δούμε, θα αξιολογήσουμε τα μεγέθη, το σχήμα, την συμμετρία, την συμμετρία σε κίνηση. Μπορείτε να μου πείτε τι είναι η συμμετρία σε κίνηση? Τι είναι η συμμετρία σε κίνηση? Όχι. Όχι. Τι είναι η συμμετρία σε κίνηση? Καμία κυρία, για πες μου. Πες μου. Ναι. Να συγχωρείτε, πρέπει να κάνει κάτι και ο μαστός να εφαίρει το σχήμα και στα δύο, να μην εφαίρει κάτι. Ο μαστός, όπως σας έχω αναφέρει, έχει την τάση, όταν υπάρχει καρκίνος, να γατζώνει το μαστό. Δηλαδή δεν τον αφήνει το μαστό να σηκωθεί. Και αν κάνει συμμετρία σε κίνηση, άμα σηκώσει τα χέρια ψηλά, ο ένας ο μαστός θα σηκωθεί και ο ένας θα μείνει εκεί. Και μετά θα πεις πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Μου έχουν τύχει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Που ήρθαν γιατί μου λένε, ρε γατρελέ, έκανα μπάνιο, σήκωσα τα χέρια, ένας ο μαστός σηκώθηκε και ένας έρθει εκεί. Γιατί είναι γατζωμένος, θα σας δείξω παρακάτω τι εννοώ γατζωμένος. Λοιπόν, και όσον αφορά τη φυλή, το σχήμα, το χρώμα, το έκρημα και η σορκή, δηλαδή το να μπαίνει μέσα. Λοιπόν, εδώ πέρα, αιματηρό έκρημα από τη φυλή. Λοιπόν, παρατηρήστε την κυρία αυτή πως είναι ο ένας ο μαστός, πως είναι ο μαλός από εδώ. Όλος αυτό είναι όγκος το μαστό. Όλος αυτός εδώ. Λοιπόν, επίσης, εδώ είναι ο όγκος και βλέπετε πιο πάνω ότι κάνει σαν φλοιό πορτοκαλιού. Είναι ενδεικτικό του καρκίνου του μαστού, ο φλοιός πορτοκαλιού. Και εδώ το ίδιο.
Και εδώ το ίδιο, βλέπετε πως είναι γαδωμένος ο όγκος. Φαίνεται εδώ ότι είναι γαδωμένος. Το βλέπετε, έχει σαν να είναι με ένα καρφί σε τον εισπυρό. Χτυπήσει πάνω στο θώρακα. Ο καρκίνος του μασού έχει ένα καλό. Προχωράει πολύ αργά. Σπάνια έχω δει σε όλα τα χρόνια που ασχολούμαι με τον μαστό να προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Σπάνια. Και βλέπετε ότι για να φτάσει ένα εκατοστό σου δίνει δύο ολόκληρα χρόνια. Άλλη καρκίνη στα δύο χρόνια έχει καταλήξει σε κάποιους πολύ επιθετικούς καρκίνους. Και εδώ μιλάμε, είναι αρχικό στάδιο. Πόσο χρόνο δηλαδή σου δίνει. Ακόμα δηλαδή, κι αν δεν πας να κάνεις μια χρονιά μαστογραφία και κάνεις τη δεύτερη χρονιά, πάλι θα το βρεις σε πολύ αρχικό στάδιο. Αυτό είναι το καλό με αυτόν τον καρκίνο. Γι' αυτό κιόλας και πάει, ναι. Ναι. Και τον επόμενο Ιούνιο είχα ήδη 1,2 εκατοστά. Αυτό δύο πράγματα μπορεί να είναι. Ή το μηχάνημα δεν ήταν καλό, ή ο ακτινολόγος δεν ήταν καλός. Γιατί προσέξτε τώρα τι γίνεται. Πάντοτε υπάρχει και το προσωπικό στοιχείο. Ξέρεις πόσες φορές έχω δει καρκίνους στο μαστό που δεν το είδαν οι ακτινολόγοι. Χωρίς τώρα να προσθεούνταν, χωρίς να... Ναι, συμβαίνει αυτό. Δύσκολο να συμβεί αυτό που λες. Κοίταξε να δεις. Στα το τελευταίο... Άστο, δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται, όχι, όχι. Να μου έλεγες χτύπα ξύλο και μακριά από εμάς ότι έπατε σε εμφραγμά, θα πω ναι. Εμβολή, ναι. Ειδικά αν είσαι άτομο που έχει τάση να κάνει τρόμους. Δυστυχώς σε πάρα πολλά και, πολλά και πολλοί συνάδελφοι. Ξέρεις πόσοι γιατροί... Τώρα αλλάζουμε θέμα, όμως δεν θέλω να πω. Ξέρεις, βρέθηκα σε στεφανιές μονάδες. Τώρα μην αναφέρω για κάποιον πολύ πολύ γνωστό ογκολόγο της Θεσσαλονίκης. Μπορεί και να ήταν να είσαι και πελάτης του. Νεαρής ηλικίας, περίπου, γιατί ήταν φίλος μου, δεν θα πω περαιτέρω στοιχεία. Έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου και γλίτωσε στο τσαπ. Παρετήθηκε από το νοσοκομείο, έφυγε. Τώρα ξαναπήγε στο νοσοκομείο. Δεν θα πω άλλα περαιτέρω λεπτομέρειες. Μπορεί να καταλάβετε για ποιον λέω. Γιατί είναι ένα. Δεν θέλω να ζητήσω. Ναι, να μην επεκταθούμε σε αυτά τα θέματα. Είναι εκτός, στο τέλος ερωτήσεις. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά τη μαστογραφία, γενικώς λέμε ότι η μαστογραφία ακόμα και τώρα ισχύει να γίνεται μετά την ηλικία των 40. Η μαστογραφία αναφοράς, επειδή πάρα πολλές γυναίκες αγχώνονται, έχουν οικογενειακό ιστορικό, μπορεί να γίνει από τα 35 και πάνω. Όχι όμως κάτω από τα 35. Και το επισημαίνω αυτό, το έχει κάτω από τα 35. Και σας είπα κιόλας γιατί. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε έναν όγκο στο μαστό. Εγώ θα σταθώ εδώ. Ο καρκίνος γενικώς πρέπει να ξέρετε ότι πήρε την ονομασία του από τον Ιπποκράτη, γιατί είδε ένα μόρφωμα πάνω στο μαστό και ήτανε, το χαρακτήρισε σαν κάβουρα, να έχει πόδια. Είναι αυτή ακριβώς η εικόνα. Είναι αυτός όμως. Βλέπετε εδώ πως κάνει σαν πόδια, είναι σαν ήλιος. Αυτό είναι χαρακτηριστικό και είναι αυτό που φαίνεται ότι είναι γατζωμένος στο μαστό και έχει χαρακτηριστική εικόνα καρκίνου. Λοιπόν, είναι αυτό που σας είπα, το ότι σε νεότερες γυναίκες δεν γίνεται γιατί και ακτινοβολία πολλοί παίρνουν και δεν είναι διαγνωστικός ο καρκίνος του μαστού. Είχε κυκλοφορήσει μία μόδα πριν κάποια χρόνια και είχε έρθει και στο ιατρείο ένα-δύο περιστατικά για γυναίκες που ισχυρίζονται ότι κάνοντας μαστογραφία θα πεθάνουν από την ακτινοβολία της μαστογραφίας.
Δυστυχώς υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που έχουν τέτοια λογική κάποιες γυναίκες και δεν κάνουν μαστογραφία για αυτόν τον λόγο. Τραγικό. Σίγουρα πιστεύω εσείς κάποιες φίλες σας θα το έχετε ακούσει. Τραγικό. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Γιατί η ακτινοβολία την οποία δέχεσαι από τη μαστογραφία είναι πάρα πολύ λίγη. Και δεν έχεις τέτοιο θέμα. Αλλά είναι μία άποψη. Συνήθως αυτές έρχονται μέσα από το ίντερνετ, από το εξωτερικό, αλλά στην πραγματικότητα δεν υφίστανται το πράγμα. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Μπορεί να γίνουν δύο μαστογραφίες μέσα σε ένα χώρο. Όχι. Με τίποτε. Κάνεις μαγνητική. Αν δεις κάτι στη μαστογραφία, κάνεις μαγνητική. Θα σας πω παρακάτω. Σας είπα δύο πράγματα για τη μαγνητική, θα σας πω όμως παρακάτω. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πω για τον υπέρηχο που επίσης σας είπα. Ο υπέρηχος συμπληρώνει τη μαστογραφία. Δεν είναι, δεν αντικαθιστά τη μαστογραφία. Ποτέ. Γιατί λένε, ωραία, να κάνουμε τον υπέρηχο που δεν έχει ακτινοβολία. Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Είναι λάθος. Λοιπόν, όσον αφορά τη μαγνητική που σας είπα και προηγουμένως, όταν είναι αρχόμενος καρκίνος, η ευαισθησία της μαγνητικής είναι 40%, δηλαδή θα ξεφύγει. Γι' αυτό και δεν χρησιμοποιούμε για προληπτικό έλεγχο τη μαστογραφία. Αλλά όλα τα πρωτόκολλα λένε ότι αν δω κάτι, ένα μόρφωμα στο μαστό, η ευαισθησία της είναι 100%. Γι' αυτό και πολλές φορές πρέπει να ξέρετε ότι ο δρόμος δεν είναι κάνω μία μαστογραφία και πάω μετά να κάνω βιοψία. Είναι μεγάλο λάθος αυτό που το κάνει. Κάνεις τη μαστογραφία, βλέπεις ένα μόρφωμα, κάνεις μαγνητική και μετά κάνεις βιοψία. Και η μαγνητική είναι ξεκάθαρη. Είναι καρκίνος, δεν είναι καρκίνος. Γιατί η μαγνητική βασίζεται σε κάποιες καμπύλες. Θα σας τα πούν καλύτερα ακτινολόγια αυτά. Και ουσιαστικά εξετάζει τη ροή του αίματος. Ο καρκίνος έχει μεγάλη ροή στην περιοχή. Γι' αυτό και όταν αφαιρείς έναν όγκο, ακόμα και χωρίς εξέταση να κάνεις, όταν τον αφαιρείς και είναι εξαιρετικά αιμορραγικός, είναι πολύ ύποπτος για καρκίνο. Μόνο με την εμπειρία το καταλαβαίνεις, λες, αυτός είναι πολύ αιμορραγικός όγκος. Πόσες φορές έχει τύχει πήγαν γυναίκες να βγάλουν αδενώματα και βγήκε στο τέλος καρκίνος. Αλλά το καταλαβαίνεις. Μου έχει τύχει περίπτωση να αφαιρέσω ένα αδένωμα και μόλις πάω να το αφαιρέσω να βλέπω αίμα. Αυτό δεν είναι ένα αδένωμα. Και όντως μετά βγήκε καρκίνος η βιοψία. Βλέπετε όμως 100% αν υπάρχει μόρφωμα. Τώρα, τι γίνεται όμως τα τελευταία χρόνια και πόσο σημαντικό είναι το άλμα ζωής, όπως και άλλες εργανώσεις σαν το άλμα ζωής, πάρα πολύ σημαντικές. Επειδή μου αρέσει πάντοτε να λέω τα πράγματα με το όνομά τους, όταν το 2007 ήμουν στο Θεαγένειο, τότε πρωτοειδήθηκε το άλμα ζωής, ακόμα δεν το ήξερα, το ακούγαμε. Το 2008, ναι. Συζητούσαμε για καρκίνους, και αυτοκτονούσαν, δηλαδή. Πηδούσανε από τους ορόφους του Θεαγενείου. Πάνω από 10-15 περιστατικά τα χρόνια που ήμουν στο Θεαγενείο. Γιατί δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να πιάσει το χέρι τη γυναίκα να τη στηρίξει. Είναι πολύ δύσκολη φάση, πρώτη φάση. Και ακόμα, όσο αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε ένα προηγμένο κράτος, δεν είμαστε. Εγώ, δικιά μου άποψη. Ίσως μετά το 2020, γιατί πλέον, μετά το 2020, βλέπουμε τον καρκίνο με ένα διαφορετικό μάτι. Γιατί, και αυτό η συμβουλή ήταν το άλμα ζωής. Θα πάρεις ένα τηλέφωνο, θα σε στηρίξει, υπάρχει ψυχολόγος, θα σε βοηθήσει. Έχει τύχει περιστατικά, να χωρίζουμε. Θα σας πω ένα περιστατικό που θα μου μείνει όλα τα χρόνια και αν περάσουμε. Όταν πήγα να εξεταστώ από ενδεκαμελή επιτροπή καθηγητών για να πάρω το διδακτορικό μου, δεν ξέρω αν μπορεί να σας το αναφέρω το περιστατικό. Ο πρόεδρος της επιτροπής ήταν ένας ορθοπαιδικός, έχει συγχωρεθεί τώρα, ο κύριος Κύρκος. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Ήταν διευθυντής στο Παπαγεωργείο, τέλος πάντων πολύ μεγάλο όνομα στη Θεσσαλονίκη. Και την ώρα που έκανα την ομιλία για το διδακτορικό μου,
Λέει, νεαρέ, περίμενε, θέλω να πω, λέει, κάτι. Γιατί με έκανε εντύπωση. Και μου λέει το εξής. Περπατούσα πάνω στην Τζιμισκή και ήταν μπροστά μου ένα ζευγάρι. Και λέει η γυναίκα τον άντρα, άντρα, βλέπω ένα πολύ ωραίο παλτό, να το πάρω? Και ο άντρας της λέει, μα εσύ έχεις καρκίνο, θα πεθάνεις. Και το άκουσε ο ίδιος από τον κύριο Σκύπρο. Και το λέει, όταν ξεκινάμε με μια τέτοια λογική, ξέρετε πόσοι στην έρευνα που είχα κάνει στον καρκίνο, πόσα ζευγάρια χωρίσανε από αυτό? Δηλαδή, αυτά πλέον έχουν ξεπεραστεί. Αυτή είναι και η διαφορά στα χρόνια αυτά που ζούμε τώρα. Το ότι σιγά σιγά και το Facebook και το ίντερνετ έχει βοηθήσει, αλλά πλέον ο κόσμος είναι πιο συνειδητοποιημένος. Δεν κρύβεται. Ανοίγει δηλαδή τα παράθυρα, μιλάει με τον κόσμο. Έχω και εγώ, μπορώ να σε βοηθήσω όπως είμαι πρόεδρος. Δηλαδή, έχεις ένα πρόβλημα, 10 εμφανίζονται. Δεν σου κλείνουν όλοι τις πόρτες. Αυτό ίσχυε μέχρι το 10. Και όλα τα στάδια αυτά της κατάθλιψης που περνάς, τουλάχιστον τα πρώτα 2 χρόνια. Γιατί μετά αυτή η κατάθλιψη είναι η δύναμη που προχωράς μπροστά. Να μην γελιόμαστε. Αυτή είναι η δύναμη. Ξεκινάς από κάπου και φτάνεις κάπου άλλο, μα και γιατρούς. Δηλαδή, πολλοί συνάδελφοι που δεν πέρασαν από το Θεαγένειο, το μεγάλο σχολείο του Θεαγενείου, δεν έχουν τέτοια άποψη όσον αφορά το καρκίνο. Δηλαδή, είναι πολύ σφιχτή, να το πω εντός εισαγωγικών. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Πλέον, ειδικά ο καρκίνος του μαστού είναι σχεδόν σε πλήρη ίαση. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και δεν είναι μόνο ο ρόλος του άλλου μαθητικού ζωής. Είναι ο ρόλος της οικογένειας, ο ρόλος της εργασίας. Έχουν αλλάξει πολλά δεδομένα. Και ευτυχώς πηγαίνουμε μπροστά. Σε αυτό το στάδιο όμως, θα σας πω και κάτι άλλο. Δυστυχώς η επιστήμη προχωράει και με πολύ έντονους ρυθμούς. Και πλέον ζούμε σε μια εποχή που ακόμα και η χημειοθεραπεία αμφισβητείται. Στην Αμερική αμφισβητείται η χημειοθεραπεία. Και πολύ έντονα. Και όλα πλέον κινούνται γύρω από την ανοσοθεραπεία. Πολύ πρόσφατα ανακαλύφθηκε ένα σκεύασμα, είναι σε τελικό στάδιο μελετών, για την εντόπιση του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού, που θεωρείται ο πιο επιθετικός καρκίνος. Είναι σε τελικά στάδια με θεαματικά αποτελέσματα στις γυναίκες. Πλέον παρατήρησαν, ας πούμε, Αμερικάνοι, μεγάλοι ερευνητές, ότι σκοτώναμε τα καρκινικά κύτταρα και σκοτώναμε και τα καλά τα κύτταρα. Και αποτέλεσμα, στο τέλος η γυναίκα πέθαινε από πεσμένα νοσοκομικό. Και πλέον όλοι στοχεύουν εκεί. Σιγά σιγά βγαίνουν σκευάσματα τα οποία δεν είναι χημειοθεραπευτικά. Και ξέρετε τι είναι η χημειοθεραπεία, πολλές από το μέσα. Τώρα δεν χρειάζεται να πω τι είναι η χημειοθεραπεία. Και πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία και με αυτά τα mRNA, η τεχνολογία mRNA που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια των εμβολίων, πιστεύω ότι θα έχει θεαματικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Εκεί είναι η επιστήμη και αυτό κάνουμε. Πρέπει να βοηθάμε τον κόσμο. Πρέπει να δίνουμε λύσεις. Τώρα το πότε όμως, το πότε κανένας δεν το ξέρει. Αυτά τα φάρμακα, το πότε θα βρεθεί η θεραπεία. Και μην ακούω αυτές τις βλακίες που λένε κάποιος ότι έχει βρεθεί το φάρμακο του καρκίνου και το κρύβουμε. Κάτι ακούω, κάτι τέτοια πράγματα. Αυτά είναι βλακίες, δεν υφίσταται τέτοιο πράγμα. Πείτε μου. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν θεραπείες όσον αφορά τον καρκίνο. Εάν πατήσετε trials, μπαίνεις μέσα σε ερευνητικά μοντέλα και γίνεσαι πειραματόζωο. Προσέξτε. Αυτές δεν είναι οι ενδεικνυόμενες θεραπείες που κυκλοφορούν και έχουν πάρει έγκριση. Και έχουν πάρει έγκριση. Υπάρχουν θεραπείες του καρκίνου που είναι οι θεραπείες που έχουν πάρει έγκριση από τον FDA και από τον Σύλλογο Φαρμάκων, τον ελληνικό, και δίδονται. Και υπάρχουν και φάρμακα τα οποία είναι σε μελέτη σταδίου 3, δηλαδή λίγο πριν βγουν στην κυκλοφορία. Οπότε επιλέγουν 50% ανθρώπους και τους δίνουν αυτό το φάρμακο, αφόσον όμως ξέρουν, έχει περάσει από τα ποντίκια, έχει περάσει από τους πιθήκους και πλέον
φτάσει στους ανθρώπους και πλέον ξέρουν ότι είναι ένα βήμα. Και πάνω σε αυτό, πείτε μου, και θα σας πω μια ιστορία πάνω σε αυτό, πείτε μου. Επιτρέψτε μου λίγο ένα σχόλιο. Ναι. Θεωρώ ότι μάλλον αυτό που είπε η κυρία αφορά τις προκειμένες θεραπείες. Ναι, και αυτό που αναφέρω συνέχεια για τις προκειμένες θεραπείες. Σε ό,τι αφορά, επειδή ακούστηκε λίγο κάπως αυτό που είπατε για τα πειραματόζωα και τα λοιπά, γιατί ξέρετε πολύ καλά και όσοι επιστήμονες ότι υπάρχουν πάρα πολλά πρωτόκολλα και πολλές γυναίκες και μέλη μας μπαίνουν σε αυτά τα πρωτόκολλα. Δεν είναι πειραματόζωα. Προς Θεού. Ναι, όχι. Θέλω να πω γιατί ναι, θα το... Τράλια, όχι, θα το πω, θα τα πω. Θα σας πω. Γιατί, κοιτάξτε τι γίνεται, τι είναι τα trials. Τα οποία πρέπει να σας πω ότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να μπεις σε τέτοιο πρωτόκολλο. Ιδιαίτερα δύσκολο. Τι γίνεται. Ξεκινάει ένα σκεύασμα. Γίνονται επί 2-3 χρόνια μελέτες στα ποντίκια. Περνάει το στάδιο. Γίνονται 2-3 χρόνια μελέτες στους πιθήκους. Περνάει το στάδιο αυτό. Δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, έχουν γίνει εκατομμύρια μελέτες. Και μετά κάνει. Και μετά φτάνει στους ανθρώπους. Δεν είναι πειραματόζω, δεν είναι. Ναι, εντάξει, προς Θεού, συγγνώμη, δεν ήθελα να το πω. Λοιπόν, τέλος πάντων, προχωράω. Λοιπόν, εγώ θα σταθώ λίγο σε αυτό το φάρμακο. Νομίζω ότι αρκετοί μέσα από αυτήν την αίθουσα το γνωρίζουν αυτό το φάρμακο. Αυτό το φάρμακο άλλαξε όλη την ιστορία του καρκίνου. Θα σας πω γιατί. Αυτό έχει μια ιστορία μάλιστα, έχει γίνει και ταινία, μια πολύ συγκινητική ταινία. Είναι το πρώτο ανοσοθεραπευτικό φάρμακο ενάντια στον καρκίνο. Είχε ξεκινήσει από ένα μικρό εργαστήριο, όπως σας είπα πάλι με τα trials, και δόθηκε σε 16 γυναίκες. Πρέπει να τη δείτε αυτή την ταινία, είναι πολύ συγκινητική. Πώς λέγεται? Α, τώρα δεν θυμάμαι. Άμα πατήσετε όμως η ιστορία του Herceptin, θα το δείτε. Είναι πολύ συγκινητική η ταινία. Όταν πρώτο ξεκίνησε, οι πρώτες 4-5, εντάξει, δεν ήταν μεγάλη εταιρεία αυτή που το παρήγαγε. Ήταν μικρή εταιρεία παραγωγής φαρμάκων. Είχε φτάσει μέχρι κάποιο σημείο και παρατήρησε. Αυτοί που συμμετέχαν στην έρευνα ήταν καρκινοπαθείς τελικού σταδίου. Ότι δεν είχε αποτελεσματικότητα. Και ενώ ήταν ένα βήμα πριν το σταματήσουνε, η 16η γυναίκα και τελευταία, η άνθρωπη τελείωσε. Πρέπει να την δείτε μια αυτή. Είναι πολύ συγκινητική. Αυτό το σκεύασμα έχουν σωθεί εκατομμύρια γυναίκες. Λοιπόν, όπως ήδη σας είπα και τελειώνω, είναι πολύ σημαντική η στήριξη για να περάσεις παθήσεις όπως το καρκίνο. Πολύ σημαντική. Και είναι και όλοι οι επιστήμονες λένε ότι η στήριξη είναι το πάνω. Λοιπόν, ο αθλητισμός, η εικόνα σώματος, ο ρόλος του συντρόφου και της οικογένειας, ο ρόλος του κοινωνικού περίπτυρου, οι ομάδες στήριξης, όλα αυτά βοηθάνε στην πραγματική θεραπεία του καρκίνου. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά, όλα αυτά. Δεν μπορεί μία γυναίκα να αντιμετωπίσει μόνη της τον καρκίνο του μαστού. Γι' αυτό και όλοι μας βοηθούμε σε αυτό το πράγμα. Τελειώνοντας λοιπόν, ήθελα να πω ότι εάν οποιοδήποτε γυναίκα αντιληφθεί κάποιον κίνδυνο στο μαστό, θα πρέπει αμέσως να πάει στο γιατρό της. Θα πρέπει να διακόψει το κάπνισμα, θα πρέπει να αποφύγει την παχυσαρκία, ειδικά μετά την ειμηνόπαυση. Η παχυσαρκία σχετίζεται με πάρα πολλούς καρκίνους και πάρα πολλές άλλες παθήσεις, το γνωρίζετε. Η υγιεινή διατροφή, η άσκηση, ο περιορισμός του αλκοόλ, η αποφυγή στον ήλιο και η αποφυγή λήψης ορμονικών συσκευασμάτων. Αυτό είναι μια ολόκληρη ομιλία ακόμα γι' αυτό. Είναι μεγάλο κεφάλαιο τα ορμονικά συσκευάσματα. Είναι μεγάλο κεφάλαιο.
Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και συγγνώμη αν σας κούρασα.